centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θωμαή, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις, λοιπόν. Ξεκίνησαν γιατί μέχρι πριν από αρκετή ώρα, βέβαια, μέχρι πριν μία ώρα δεν είχε ανοίξει η πλατφόρμα. Λέγανε ότι θα αρχίσει από σήμερα, δεν είχε ανοίξει ακόμα η Τώρα η πλατφόρμα είναι ok? Δεν έχω μπει ακόμη, Χρήστο, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Όπως και να έχει, πάντως σήμερα θα ανοίξει με τον ένα ή τον άλλο. Καταλαβαίνω όμως ότι θα μπουν όλοι μέσα. Αντέχουν αυτές οι πλατφόρμες ή θα καταρρεύσουν από την πρώτη μέρα? Συνήθως καταραίουν. Έχουμε ζήσει την κατάρρευση του συστήματος στο TaxisNet με τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι, ζούμε τις καθυστερήσεις, το να μην μπορεί να ανοίξει το σύστημα. Ναι. Θα δούμε και σε αυτό πώς θα λειτουργήσει. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο νομίζω εργοδότες και για 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους. Χαμός θα γίνει. Ναι, και πού να μπουν όλοι αυτοί μέσα? Πολύ λίγο το διάστημα, ναι. Γιατί το να ζητάνε από τις 24 μέχρι τις 30 του μηνός, 31, ναι, να κάνουμε τις αιτήσεις για όλους τους εργοδότες, ναι, νομίζω ότι είναι μικρό το διάστημα. Και δεν ξέρουμε, όπως είπες και εσύ, αν θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε τι γίνεται τώρα? Θα προσπαθείτε να μπείτε και οι υπόλοιποι θα αγωνιούν. Θα σας παίρνουν τηλέφωνο και θα σας λένε μπορέσαμε, μπήκαμε, ναι, κάναμε την αίτηση. Ήδη άρχισαν οι ερωτήσεις. Το θέμα είναι ότι ισχύει ό,τι έχει βγάλει το Υπουργείο, ναι, η Υπουργική Απόφαση. Δηλαδή το 800 θα το παίρνουν οι δικαιούχοι, και ναι, οι δικαιούχοι εργοδότες είναι αυτοί που εντάσσονται με τους κάδους. Στην περίφημη λίστα. Η περίφημη λίστα. Έχει βγει το έντυπο το οποίο θα συμπληρώνουμε. Ωραία. Το έχει αναρτήσει και ο Γιάννης Βρούτσης. Ναι. Εκεί έχει βάλει τη δικλίδα ότι αυτό είναι σαν υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων εργοδοτών. Ναι. Των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά. Είναι οι πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως ναι, ονομάζουμε. Βασική προϋπόθεση είναι να εντάσσεται ο κύριος ΚΑΔ, ναι, και όχι η δευτερεύουσα δραστηριότητα. Mm-hmm. Εκεί συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και τον ΚΑΔ σου. Ναι. Αν είναι ψευδή τα στοιχεία θα έχει κυρώσεις. Ναι. Αυτό όταν θα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου θα πρέπει να αποσταλεί στους εργαζόμενους ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε όταν θα ανοίξει πλατφόρμα για αυτούς να κάνουν την αίτηση βάζοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει πάρει ο εργοδότης. Άρα λοιπόν πρέπει να πρώτα ο εργοδότης και μετά ο εργαζόμενος. Ναι, βέβαια. Πρώτα ο εργοδότης και μετά ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή να μπουν καταρχήν οι εργοδότες και μετά να δώσετε, ναι, τους αριθμούς πρωτοκόλλου. Έχουν αυτή τη στιγμή από σήμερα, ναι, μέχρι 31 του μηνός. Ναι. Οι εργαζόμενοι δεν έχει, για τους εργαζόμενους δεν, ναι, έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα. Ας περιμένουν, ας μην βιάζονται. Θα ανοίξει. Περισσότερο παίρνουν οι εργαζόμενοι λοιπόν, έτσι έχουν μια αγωνία. Ναι. Οπότε, είναι μια διαδικασία εύκολη στη συμπλήρωση αμέσως μετά? Φαντάζομαι πως ναι, δεν βλέπω κάποια δυσκολία, είναι εύκολη, υποβάλλεται. Έχουμε συνηθίσει εμείς οι λογιστές να δουλεύουμε σε πλατφόρμες και link, οπότε δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν για τους εργαζόμενους υπομονή. Ναι. Να μπουν οι εργοδότες, να πάρετε τον αριθμό πρωτοκόλλου για να μπείτε μετά σε άλλη φόρμα που θα αφορά τους εργαζόμενους για να πάρετε το 800. Το 800, ναι, αυτό, Θωμαή, διευκρίνησε μας, το παίρνουν άμεσα μετά? Έχεις μάθει κάτι? Θα πεις σε κάποιο βάθος χρόνου, θα πεις σε δόσεις?
Όχι, εφάπαξ παίρνετε. Ναι. Όμως, βέβαια, οι εργαζόμενοι θα δηλώσουν και τον αριθμό λογαριασμού τους. Μάλιστα. Το IBAN. Ναι. Θα τους ψάχνουν να τους βρούνε. Ναι. Και θα κατατεθεί στον αριθμό του λογαριασμού. Θα τον δηλώσουμε και τον αριθμό λογαριασμού. Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι, μπράβο. Ναι. Οι εργοδότες τι θα κάνουν. Οι εργοδότες θα όταν είναι να πάρουν, θα δηλώσουν και αυτοί τον αριθμό λογαριασμού. Τον αριθμό λογαριασμού τους, μάλιστα. Το οποίο είναι, επαναλαμβάνουμε, αφορολόγητο και ακατάσχετο. Προσέξτε το λίγο αυτό. Και αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς αυτά τα λεφτά. Οι εργοδότες είναι επιχειρήσεις. Ναι. Οι επιχειρήσεις έχουν πάντα έναν επαγγελματικό λογαριασμό δηλωμένο στο τάδε. Άρα λοιπόν τον επαγγελματικό λογαριασμό βάζουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχει αυτός μέσα στα στοιχεία του τάξη. Και φαντάζομαι ότι και οι εργαζόμενοι θα βάλουν το λογαριασμό που πληρώνονται, της μισθοδοσίας. Της μισθοδοσίας τους. Κατάλαβα. Θέλουν λίγο προσοχή, αυτή είναι κανένα μπέρδεμα και πάνε αλλού για αλλού τα λεφτά. Τώρα, Θωμαή, να εξηγήσουμε και 2-3 πράγματα διαφορετικά. Να πάμε λίγο και σε ένα ακόμη κομμάτι, τα λέγαμε και το Σαββατοκυριακό, των επιχειρήσεων που προσπαθούν τώρα να μπουν στη λίστα. Μίλησε και ο κύριος Καραταγλίδης, μίλησες και εσύ, υπάρχει εκτίμηση ότι θα μπουν και άλλα επαγγέλματα. Από την άλλη όμως, όσο δεν μπαίνουν, ακούν οι άλλοι ότι από σήμερα αρχίζουν οι αιτήσεις και σου λέει πάει, τελείωσε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εξακολουθώ να έχω την εκτίμηση ότι θα μπουν και άλλα επαγγέλματα. Μέχρι στιγμής έχει βγει η συγκεκριμένη λίστα σε ΦΕΚ, ναι, και με υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Ακολουθούμε τη λίστα. Μάλιστα. Όπως σας είπα, είχα την εκτίμηση ότι θα μπουν οι μηχανικοί. Ναι. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, όμως δεν έχουν μπει ακόμα. Ακριβώς. Ή όπως ζητούν, ξέρω εγώ, άλλα καταστήματα τροφίμων και τα λοιπά, ή γεωργία, πώς το λένε, κτηνοτρόφοι. Υπάρχουν τόσοι που θέλουν να μπουν μέσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι αυτά. Φαντάζομαι όμως, Θωμαή, εμείς, αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Να πούμε το εξής. Φαντάζομαι ότι αν συμπληρωθεί η λίστα και με άλλα επαγγέλματα, φαντάζομαι αντίστοιχη εβδομάδα θα δοθεί και για εκείνες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι άμα βγει αύριο και αυτοί θα έχουν, ή μεθαύριο και αυτοί μετά θα έχουν τρεις μέρες μόνο, και αυτοί λογικά θα έχουν μια εβδομάδα για να μπουν. Προφανώς, Χρήστο. Κάπως έτσι. Κάπως θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Θέμα είναι όμως να μπουν. Ωραία. Να μπουν και οι μηχανικοί, να μπουν οι λογιστές, να μπουν οι αγρότες. Κτηνοτρόφοι. Μας ρωτάνε εδώ τώρα, θα μου το εξής. Οι επαγγελματίες που δεν έχουν εργαζομένους μπαίνουν, παίρνουν το 800. Ναι. Οι ατομικές επιχειρήσεις, προσέξτε. Οι ατομικές επιχειρήσεις νομίζω μπαίνουν κανονικότατα. Αν είναι οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης, δεν μπαίνει. Αυτό που είπαμε μέχρι τώρα, ναι, η δήλωση στο Εργάνη, ναι, γίνεται από όλες τις πληγήσεις επιχειρήσεις, των οποίων ο κύριος Καρ, ναι, ανήκει σε αυτές τις πληγήσεις, ναι, έχει δημοσιευθεί, ναι, είτε έχουν εργαζόμενους είτε δεν έχουν. Μάλιστα. Είτε έχετε είτε δεν έχετε. Αρκεί να είστε στον κύριο ΚΑΔ. Ναι. Η δραστηριότητά σας να είναι... η κύρια δραστηριότητα να είναι στον ΚΑΔ με τον κωδικό αριθμό τα 4 πρώτα ψηφία. Τώρα, Θωμαή, πολλά μηνύματα βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Είχαμε πει κάποια πράγματα και για τους μακροχρόνια ανέργους. Ναι. Τους ανθρώπους δηλαδή που είναι πάνω από 12 μήνες, δεν έχουν πάρει ποτέ ένα βοήθημα κτλ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που μας παίρνουν τηλέφωνο, τι θα γίνει με εμάς που δεν έχουμε πάρει ποτέ έστω ένα βοήθημα. Έχουμε κάποια πληροφορία για τους μακροχρόνια ανέργους? Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Σωτήρη Μακρύ από τον ΑΕΔ για άλλο θέμα που τον θέλαμε, αλλά δεν ήξεραν κάτι εκεί να μας πούν. Και βέβαια δεν είναι και δική τους δουλειά να μας πούν. Ναι, αλλά αν δεν ήξερε ο κύριος Μακρύς που είναι ο διευθυντής του ΑΕΔ, εγώ τι μπορώ να σας πω. Αν υπάρχει κάποια πληροφορία, γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή ότι ίσως να μείνει 800 να πάρουν κάτι και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά από τότε δεν το έχουμε ξανακούσει, γι' αυτό το ρωτάω. Θα μπουν σε επόμενη φάση. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Ναι. Μακροχρόνια άνεργη. Για την, μάλλον έχει βγει, ναι, για αυτούς που λύγει η επιδότηση ανεργίας. Ναι. Παρατείνεται για 2 μήνες. Ναι. Αλλά
Η επιδότηση ενεργείας παρατείνεται για 2 μήνες. Για τους μακροχρόνια, ακόμη παιδιά, κάποια στιγμή ακούστηκε μια πληροφορία, αλλά δεν έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτό. Νομίζω ότι θα είναι... Μακάρι να βγει, μακάρι δεν ξέρω, αλλά ξέρω εγώ. Δύσκολο, δύσκολο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν πάρει ποτέ τίποτα, είναι εκπληκτικό. Επίσης θα ήθελα εδώ να πω ότι για αυτούς που έπρεπε να έχουν υποβάλει, έχουν απολυθεί. Ναι. Πριν από, από το κλείσιμο των επιχειρήσεων έχουν απολυθεί. Και δεν μπόρεσαν να πάνε να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας. Ναι. Η επιδότησή τους θα ξεκινάει αναδρομικά. Ναι. Από την 7η μέρα, από την ημερομηνία της απόλυσής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της αίτησης. Μάλιστα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη και η επικοινωνία και με τον ΟΑΕΔ. Ναι. Οπότε θα μην ανησυχούν. Καλημέρα μου λένε εδώ άλλο μήνυμα. Με τις όμικρον έψιλον τι γίνεται, δικαιούνται το 800? Όχι, νομίζω όχι, έτσι δεν είναι? Ατομικές επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις. Μόνο ατομικές επιχειρήσεις, όμικρον έψιλον. Ακόμη και οίκαι νομίζω δεν δικαιούνται. Όχι, ούτε τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ. Εταιρεία είναι. Εταιρεία είναι πάλι. Πάλι δεν δικαιούται. Μόνο ατομικές επιχειρήσεις. Εκπληκτικό. Τώρα δεν ξέρουμε, αυτά ασχίουν για σήμερα. Πάντα αυτό λέμε. Εννοείται. Είναι μια εξελεκτική. Αν συνέχεια, μάλλον. Μπουν και άλλα πράγματα, λέμε τι ισχύει μέχρι και σήμερα. Σήμερα που ξεκινούν οι αιτήσεις, ξεκινούν με αυτά τα δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, 2 ερωτήματα, μισό λεπτάκι ακόμα, γιατί θα σε κρατήσουμε λίγο ακόμα, Θωμαή. Όσα καταλήματα, μας παίρνουν και από τα καταλήματα. Ναι. Είμαστε νομικά πρόσωπα, δηλαδή ομόρυθμες εταιρείες μέχρι στιγμής, δεν δικαιούμαστε τις αποζημίωση. Ρωτήστε την κύριε Σιμώτα, ισχύει? Νομίζω ισχύει. Το είπαμε μόλις. Για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ναι. Με τους εγκαθαριστές τι γίνεται, λέει? Α, μάλιστα. Αυτό το ερώτημα τι το έχουμε... έχει από χθες. Τι ΚΑΔ έχει? Τι ΚΑΔ έχει? Ανήκει στους ΚΑΔ, τους πληττόμενους. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να δει τον ΚΑΔ που έχει. Την κύρια δραστηριότητα. Κύρια δραστηριότητα. Θα πάτε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι εγκαθαριστές, είτε με τη βοήθεια του λογιστή σας, είτε και μόνοι σας, θα βρείτε αυτή τη λίστα. Νομίζω υπάρχει παντού αυτή η λίστα. Θα δείτε τον ΚΑΔ λοιπόν και θα δείτε. Είστε μέσα στις πληγήσεις περιπτώσεις. Αν είστε μέσα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά νομίζω για σήμερα. Αυτά για τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο και οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, αν πέσουν οι πλατφόρμες, αν δυσκολεύονται οι λογιστές σας, να ξέρετε από την αρχή, το είπε Θωμαή. Είναι λογικό. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θα προσπαθήσουν να μπουν κατευθείαν μέσα για το επίδομα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια δυσκολία. Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος, όλοι όσοι δικαιούνται θα το πάρουν, θα μπουν... Και νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι θα επεκταθεί και θα παραταθεί. Ας μην ανησυχούμε, μακάρι να πάμε καλά. Ναι. Με την πρόληψη των μέτρων και όλα θα γίνουν. Μάλιστα. Μήνυμα που μας έρχεται τώρα. Αν γίνεται να ρωτήσουμε, λέει, όσοι διαγράφτηκαν από τον ΕΦΚΑ, αλλά λόγω κολλήματος δεν μπόρεσαν να βγάλουν κάρτα ανεργίας ακόμα, δικαιούνται τίποτα? Από τον ΟΓΑ, παραδείγματος χάρη, ρωτάει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Διαγράφηκαν από τον ΕΦΚΑ. Ναι. Μη μισθωτών. Τώρα μιλάμε για τους μη μισθωτούς. Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερες πληροφορίες. Το διάβασα ακριβώς όπως μου το έστειλα. Φαντάζομαι ότι εννοεί, ναι. Εάν μιλάει για... Δεν μπόρεσαν ακόμα να βγάλουν κάρτα ανεργίας. Διαγράφτηκαν από τον ΕΦΚΑ, αλλά δεν, λόγω κολλήματος δεν μπόρεσαν να... Έπρεπε ήδη, ναι, να έχει στείλει mail στον ΟΑΕΔ για να κλείσει ραντεβού. Μάλιστα. Ας στείλει και τώρα ακόμα. Ας στείλει και τώρα, αν το είπε αυτό καλά. Χθες, το είπε. Ναι. Για να βγάλει κάρτα ανεργίας. Ναι. Λοιπόν, Θωμαή... σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Και καλή δουλειά, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε ότι, το ξαναλέμε, επειδή οι λογιστές είναι στο σπίτι,
αντιλαμβάνομαι ότι από αυτή την ώρα μέχρι που να τελειώσει η μέρα και το 24ωρο θα είναι στον υπολογιστή να προσπαθήσουν να βάλουν καταρχήν τους εργοδότες, επαναλαμβάνω, και αμέσως μετά να παίρνουν τον κωδικό, όπως το είπαμε, το πρωτόκολλο, να το δίνουν σε εργαζόμενους, να μπουν και οι εργαζόμενοι αμέσως μετά με τη σειρά τους να κάνουν την αίτηση για το 800. Αυτή είναι η σειρά και οι εργαζόμενοι να το ξέρουν ότι πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.